Επίσης, ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα, κύριε Δαβέτα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ότι στην πραγματικότητα έχει κριθεί η εκλογή. Δηλαδή, το πρώτο δεύτερο έχει κριθεί. Συνεπώς, πάμε να δούμε τη διαφορά και πάμε να δούμε τη δύναμη των υπολείπων κομμάτων. Συμφωνείτε με αυτό? Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι μια ψυχολογική προσπάθεια εκβιασμού των ψηφοφόρων και νομίζω ότι η καλύτερη περίπτωση στα πλαίσια της δημοκρατίας είναι οι ψηφοφόροι να μπορούν, στο ιδεατό βέβαια πάντα, γιατί ξέρουμε ότι αλλιώς είναι η πραγματικότητα, να μπορούν να αποφασίζουν χωρίς τις δημοσκοπήσεις. Από τότε που οι δημοσκοπήσεις υπάρχουν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιβολή και στην αλλαγή διαφόρων, αν θέλετε, αντιλήψεων. Αυτό, άρα λοιπόν, εγώ είμαι εναντίον του διπολισμού, γιατί πιστεύω ότι μια δημοκρατία, όσο περισσότερο μικρά κόμματα υπάρχουν, τόσο πιο υγιής είναι, για να μπορεί μάλιστα να υπάρχει και ο αντίλογος και ο διάλογος και οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω, άκουσα εδώ ότι υπάρχει, γίνεται η μάχη στην Ευρώπη, και επειδή ζω στην Ευρώπη, θα ήθελα να πω αυτό το σημείο, ανάμεσα στην πρόοδο και στη συντήρηση. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που ονομάζαμε παλιότερα προοδευτικό, δεν είναι σίγουρα προοδευτικό. Πρόοδος, η πραγματική πρόοδος ήταν η Ευρώπη του Ρουσό, του Ρεμπό, των μοντέρνων ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι θέλαν την εξέλιξη. Αυτοί που βάζαν τον πολιτισμό πάνω απ' όλα. Αυτοί που βάζαν την καινοτομία. Αυτοί που βάζανε, αν θέλετε, τη φιλοσοφία σαν καθημερινή πρακτική. Αυτοί που θέλαν να αλλάξουν την οικονομία μέσα από έναν τρόπο σκέψης. Σημερινή εποχή δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Προοδευτικούς θεωρούμε όλους όσους έχουν αυτή τη στιγμή, βρίσκονται υπό την εξουσία του χρηματοπιστωτικού κυκλώματος. Προοδευτικούς σύν τους άλλους βέβαια. Εννοούμε όλους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε μια, αν θέλετε, αχαλήνοτη διάθεση να καταργήσουμε τα σύνορα των κρατών. Αυτό που ονομάζουμε με άλλα λόγια μια, αν θέλετε, ανταγωνιστική παγκοσμιοποίηση. Αυτό δεν το θεωρώ πρόοδο. Αυτό το θεωρώ συντήρηση και πολλές φορές μπορεί να φτάσει στα όρια της αντίδρασης. Διότι θέλει να καταργήσει παραδόσεις, έθνη, θρησκεία, να καταργήσει όλα αυτά τα οποία είναι αιστείες πολιτισμού, δεν μιλάω τώρα θρησκευτικά, αιστείες πολιτισμού τόσα χρόνια. Ο Φάρας είναι δύναμη πρόοδο, οποία θα παρακολουθείτε τα ευρωπαϊκά. Δεν φτάσαμε, για πέστε σας είναι βλέπουν. Να μ' αφήνω να τελειώσω, σας θα έφερα στον ευρωσκεπτικισμό. Μια ερώτηση. Έτσι, ναι, όχι, θα σας πω, δεν, φυσικά και δεν είναι. Φυσικά και δεν είναι. Σε κάθε άρα υπάρχουν δυνάμεις που είναι στην πρόοδο και υπάρχουν και δυνάμεις που είναι κάπου αλλού. Σας λέω, η λέξη προοδευτικός, εγώ πιστεύω, σαν καθηγητής φιλοσοφίας. Για την Ευρώπη μιλάμε τώρα. Ναι, πρέπει να αλλάζουμε το λεξιλόγιο. Αν αλλάζουμε τις λέξεις, αλλάζουμε και την εικόνα των πραγμάτων. Αν αλλάζουμε την εικόνα των πραγμάτων, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε λεξιλόγιο το οποίο είναι αρχαιομαρξιστικό ή, αν θέλετε, της παλιάς εποχής σε μια σημερινή εποχή. Σημερινή εποχή το προοδευτικός δεν είναι υποχρεωτικά κάτι το οποίο έχει να κάνει με την πρόοδο. Άρα καλύτερα θα έλεγα να χρησιμοποιήσουμε ανάμεσά μας ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και αγαπούν την εξέλιξη της Ευρώπης και απέναντί μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αντιστέκονται στην εξέλιξη της Ευρώπης, αλλά αρκεί να ορίσουμε ποια είναι τα στοιχεία αυτής της εξέλιξης. Άρα στα πλαίσια αυτά, προφανώς και ο Φάρας δεν ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε πρόοδο της Ευρώπης. Κύριε Σκουρίδη, προφανώς για την δημοκρατία, όπως σωστά λέχτηκε, να ψηφίσουν να μπουν μικρά κόμματα στη Βουλή. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ενάντια στο διπολισμό, ενάντια σε αυτή την λογική που λέει τα δύο μεγάλα ψάρια τρώει το ένα το άλλο. Και πάνω απ' όλα να ψηφίσουν πρόσωπα τα οποία να γνωρίζουν την Ευρώπη, να αγαπούν την Ευρώπη και μέσω της ευρωπαϊκής παιδείας να βοηθήσουν και να αγαπήσουν την Ελλάδα. Ωραία.